Λοιπόν, η Άση λέει η εβδομάδα που ξεκινάει, που ξεκίνησε μάλλον σήμερα, είναι καλή εβδομάδα. Συμπαθητική. Έχουμε και ένα ωραίο τρίγωνο Άρη Δία. Mm-hmm. Ο Άρης έχει μπει ήδη στην Παρθένα, θα κάνει ένα ωραίο τρίγωνο. Το κακό είναι ότι είναι ο Δίας ακόμα ανάβρωμος, οπότε ξέρεις έχει φόρα. Δεν έχει πάρα πολύ φόρα, αλλά και πάλι ένα τρίγωνο είναι ένα τρίγωνο. Το μόνο που χρειάζεται προσοχή μετά όταν μπλέκεται ο Δίας είναι υπερβολή, έτσι, να μην υπερβάλλουμε λίγο περισσότερο. Να πούμε ότι οι κύριες επιρροές αυτήν την εβδομάδα είναι του Ερμή και της Αφροδίτης που είναι στον Τοξότη, το ωραίο τρίγωνο αυτό στα ζώδια της γης και είναι μια εβδομάδα γενικά που είπαμε ότι ευνοεί τη δράση σε σχέση με τις επόμενες εβδομάδες που με ανάβρωμο Ερμή και εκλήψεις, αστρολογικά τουλάχιστον, το να πάρουμε αποφάσεις και να ξεκινήσουμε πράγματα δεν ευνοείται πάρα πολύ. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Πώς κυλάνε τα πράγματα. Η Σελήνη σήμερα είναι ακόμα στους διδύμους. Θα μπει σε λίγο στον καρκίνο, μέσα στη σημερινή μέρα δηλαδή. Οπότε το πρωί είναι σχετικώς πιο ανάλαφρο, πιο ευχάριστο, πιο έτσι, χαρούμενο. Μετά μπαίνει η Σελήνη στον καρκίνο. Είναι αυτές οι όψεις εκεί πέρα που κάνει με Κρόνους, Ουρανούς, Πλούτονες και ζορίζουν τα πράγματα, κυρίως όμως την αυριανή μέρα. Και καταλήγει η Σελήνη το Σαββατοκύριακο πια που θα είναι στην Παρθένο. Δηλαδή έχει αυτή την εβδομάδα διανύει τα ζώδια από διδύμους μέχρι Παρθένο. Ποια είναι η μέρα με την έκλειψη? Στις 25. Την άλλη εβδομάδα την δηλαδή. Την άλλη εβδομάδα, ναι. Νομίζω 25 είναι Παρασκευή. Η μέρα Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε, λένε. Είμαι βέβαια. Πάντα εδώ είμαστε. Πάντα. Και στις εκλήψεις, εδώ. Λοιπόν, ναι, Παρασκευή και θα έχει γυρίσει ο Ερμής μία μέρα πριν ανάβρωμος. Δηλαδή την Πέμπτη. Άρα καταλαβαίνεις ότι από Δευτέρα ξεκινάει το χαλασμένο τηλέφωνο. Την παραπάνω Δευτέρα. Τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται. Όχι σήμερα, την άλλη Δευτέρα. Μα την άλλη Δευτέρα δεν θα έχει φτάσει ο μήνας 25. Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί μπερδεύτηκα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε. Άλλη Παρασκευή είπαμε ότι είναι η έκλειψη. Είναι μία μέρα πριν γυρίζει. Μία μέρα πριν γυρίζει. Άρα την παραπάνω Δευτέρα. Όχι, πιο πριν ακόμα. Πριν ξεκινήσει η ανάβρωμος. Γιατί ρεάσει. Έτσι γίνεται πάντα. Δηλαδή, όταν αρχίζει ο πλανήτης για να γυρίσει ανάβρωμος, φαινομενικά πάντα, έτσι όπως τον βλέπουμε από τη Γη, είναι σαν να στέκεται, σαν να μένει σταθερός, σαν να μην πηγαίνει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Όταν μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη φάση. Ήδη σημαίνει ότι ξεκινάνε τα προβλήματα. Μάλιστα. Και επειδή ο Ερμής θα είναι και σε ένα ζώδιο που δεν του ταιριάζει ιδιαίτερα, δηλαδή είναι στο ζώδιο του Τοξότη. Το ζώδιο που τον εκφράζει καλύτερα είναι η δίδυμη, η Παρθένος. Στον Τοξότη ή στον υδροχό, ας πούμε. Στον Τοξότη είναι σε αδυναμία. Που σημαίνει ότι η κρίση μας, ακόμα και αν δεν ήταν ανάβρωμος ο Ερμής, θα ήταν λίγο θολωμένη. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη. Φανταστείτε λοιπόν να είναι και ανάβρωμος αυτό το ζώδιο. Άρα γι' αυτό λέω ότι από τη Δευτέρα, μόλον ότι η Πέμπτη θα γυρίσει ανάβρωμος, από την επόμενη Δευτέρα, ήδη θα αρχίσει να παίζεται το χαλασμένο τηλέφωνο. Μου είπε, σου είπε, του είπε, άλλα διαβάζω, άλλα καταλαβαίνω, άλλα ακούω. Και φυσικά όλα αυτά τα εκνευριστικά που συμβαίνουν με τον ανάβρωμο Ερμή στην επικοινωνία. Μερικές φορές, ειδικά σε αυτό το ζώδιο, το νιώθουμε πιο έντονα τον ανάβρωμο Ερμή. Γι' αυτό λέω αυτή τη βδομάδα βιαστείτε. Για τους κρυούς. Ακόμα είναι καλή εβδομάδα αυτή εδώ πέρα. Είναι και ο Ερμής και η Αφροδίτη στον Τοξότη. Σας ταιριάζει αυτό το δίδυμο σε ένα ζώδιο της φωτιάς όπως είναι το δικό σας. Κάνει και ο κυβερνήτης σας ο Άρης στην Παρθένο, θα μου πεις, αλλά κάνει ένα ωραίο τρίγωνο με το Δία που είναι στον Ταύρο. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μια εβδομάδα για να μπείτε σε δράση στα επαγγελματικά, να συζητήσετε περισσότερο. Είτε μια πρόταση, είτε γενικότερα να ψαχτείτε, να στείλετε ένα βιογραφικό, να περάσετε μια συνέντευξη, κάτι να κάνετε στα θέματα της δουλειάς. Από την άλλη πλευρά, ό,τι έχει να κάνει με ταξίδια, πιθανώς και να ταξίδι στο εξωτερικό, ό,τι έχει να κάνει με σπουδές, όλα αυτά και εμπόριο επίσης. Αν έχετε μια επιχείρηση, αν έχετε ένα κατάστημα και ασχολείστε με το εμπόριο, είναι μια καλή εβδομάδα αυτή εδώ. Καλύτερα και στα ερωτικά σας, ή αν όχι στα ερωτικά, τουλάχιστον στη διάθεσή σας. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Για εσάς τους Ταύρους, τα πολύ δύσκολα είναι πίσω. Ακόμα δηλαδή, άντε να έχουν μείνει κάτι ουρές θεμάτων που δεν επιλύσατε ίσως τις προηγούμενες εβδομάδες. Ερμής και Αφροδίτη είναι μέσα στο κομμάτι των οικονομικών σας. Εκεί πέρα πρέπει να δείτε έτσι λίγο καλύτερα τα πράγματα, να τα διαχειριστείτε με ένα καλό τρόπο τώρα που φαίνεται ότι υπάρχουν τέλος πάντων οι επιρροές και είναι και πιο θετικές σε σχέση με τις επόμενες εβδομάδες. Και βέβαια, για εσάς τους Ταύρους, αν μπορείτε να κάνετε κάτι αυτή την εβδομάδα που αφορά είτε σε ένα δημιουργικό ζήτημα, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το σύντροφό σας, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με παιδιά ή γενικότερα με τη δράση σας, κάντε το αυτή την εβδομάδα, μην το αφήνετε για την επόμενη, τώρα που ο Άρης κάνει αυτό το ωραίο τρίγωνο με το Δία στο ζώδιό σας. Για τους διδύμους, σε σχέση με τις επόμενες εβδομάδες, εννοείται ότι είστε πιο προστατευμένοι αυτή την εβδομάδα. Γιατί απέναντί σας, ναι, μεν έχει μπει ο Άρης στην Παρθένο, αλλά ακόμα δεν έχουμε εκλήψεις, δεν έχουμε ανάβρωμο Ερμή, που σημαίνει ότι αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα
σας επιτρέπει και να σκεφτείτε καλύτερα θέματα που έχουν να κάνουν με τους άλλους, με τους συνεργάτες σας, με τον σύντροφό σας, με τις σχέσεις σας. Μην κλείνεστε στον εαυτό σας. Αν υπάρχουν πράγματα που θέλετε να πείτε, είσαι ένα συνεργάτη, είσαι στο τέρι σας, καλύτερα αυτή την εβδομάδα να τα συζητήσετε και να μην τα αφήσετε από την επόμενη, που πιθανώς να μην σας καταλαβαίνουν τόσο καλά και οι άλλοι, και εσείς όμως να έχετε μία στάση έτσι λίγο άμυνας απέναντί τους. Άρα εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε αυτήν εδώ την εβδομάδα και μην αφήνετε τα πράγματα για την επόμενη. Και βέβαια είναι και μια πιο κοινωνική περίοδος για εσάς τους διδύμους. Για τους καρκίνους, για εσάς θα έλεγα ότι έχετε αγωνίες, έχετε άγχος, ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά, κουράζεστε αρκετά, δεν εισπράτετε ίσως τα μπράβο ή το χαμόγελο που θα θέλατε από τους ανθρώπους που δουλεύετε μαζί τους. Όμως να ξέρετε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η αγωνία και το άγχος ακόμη δεν παίρνουν τέλος. Δηλαδή θα χρειαστεί να φτάσουμε σχεδόν στο Δεκέμβρη για να ανακουφιστείτε κάπως σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της επιβράβευσης ή της αναγνώρισης. Προς το παρόν έχει δουλειά το πράγμα και ειδικά από σήμερα το απόγευμα και έπειτα έχει μεγαλύτερο ζόρι μέχρι την Τετάρτη. Για τους λέοντες είναι μια πολύ καλύτερη εβδομάδα και το ηθικό σας έτσι αναπτερώνεται και σε ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα, τη δημιουργία, τα παιδιά, είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα. Ο Άρης στην Παρθένο σας λέει για τα οικονομικά, γενικώς προσπαθήστε να επιλύσετε εκκρεμότητες, κοιτάξτε να τα διαχειριστείτε πιο οργανωμένα, όμως κάνει ένα ωραίο τρίγωνο, εσείς που είστε γεννημένοι στις αρχές του ζωδίου μπορεί να υποφεληθείτε, μπορεί κάτι να συμβεί στα οικονομικά και να πάει πιο καλά. Για τους Παρθένους, να πούμε ότι έχει μπει ήδη ο Άρης στο ζωδιό σας, έτσι, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα. Όσοι είστε γεννημένοι τον Αύγουστο, θα αρχίσετε σιγά σιγά να καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, τρέξιμο, αγωνία, άγχος, τέτοιου είδους πράγματα. Και μολονότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν είναι σε πολύ καλή θέση προς το ζώδιό σας, θα πάρουν καλύτερη θέση προς το τέλος του μήνα, μπαίνοντας στον εγώ καιρο η Αφροδίτη. Θέματα που αφορούν την οικογένεια και το σπίτι μπορούν πιο εύκολα, ειδικά αυτή την εβδομάδα, να βρουν λύσεις. Για τους ζυγούς, πολύ καλή επίσης η εβδομάδα αυτή για να ασχοληθείτε με επαγγελματικά σχέδια, να κανονίσετε ό,τι ραντεβού μπορεί να έχετε, μην αναβάλλετε σημαντικές συζητήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά σας ή αν έχετε να διαλευκάνετε μια υπόθεση, γενικώς προτιμήστε μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχετε βάλει κάποια πράγματα σε τάξη. Για τους Σκορπιούς, πολύ καλύτερη εβδομάδα, πιο ευνοϊκή. Και ο Ερμής και η Αφροδίτη βοηθούν και στην αυτοπεποίθησή σας, δηλαδή βοηθούν να νιώθετε καλύτερα εσείς οι ίδιοι. Έχει φύγει και το ζόρι του Άρη από το Λέοντα. Και βέβαια, μέσα στον τομέα των οικονομικών, ο Ερμής και η Αφροδίτη κάτι μπορεί να δώσει αυτήν την εβδομάδα. Κάνει και ο Άρης, που είναι ο παραδοσιακός κυβερνήτης σας, το τρίγωνο με το Δία. Άρα θεωρώ ότι από κάθε άποψη, αυτήν εδώ την εβδομάδα είστε πιο προστατευμένοι οι Σκορπιοί και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις σχέσεις σας και συνεργασίες και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καθημερινότητά σας και όλα αυτά που έχετε να επιτύχετε. Αλλά και στα οικονομικά. Μπορεί βέβαια να ξοδέψετε, να κάνετε αγορές αυτό εδώ πέρα το διάστημα. Καλύτερο όμως να τις κάνετε αυτή την εβδομάδα, μην τις αφήσετε δηλαδή για μετά τις, ειδικά μετά τις 24. Γιατί ξέρετε, με τον ανάβρωμο Ερμή, πολλές φορές όταν είναι στα οικονομικά μας, αγοράζουμε κάτι με ενθουσιασμό και μετά το μετανιώνουμε ή κάτι αλλάζει και δεν μας κάνει πια αυτό που. Πότε τελειώνει ο ανάδρομος που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα? 13 Δεκεμβρίου. Δεν είναι και πολύ καιρό, εντάξει, 15 μέρες. Ναι, 20 μερούλες είναι σχεδόν, τόσο κρατάει. Απλά επειδή είπαμε ότι είναι σε ένα ζώδιο που δεν του πάει πάρα πολύ, γι' αυτό επισημαίνω, ας πούμε, αγορές. Αν έχεις, δεν λέω το σούπερ μάρκετ, λέω, αν έχεις όμως στο μυαλό σου να αγοράσεις κάτι πιο σημαντικό, άφησε το είτε μετά τις 13 Δεκεμβρίου ή κάνε το αυτή την εβδομάδα, που είναι καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Για τους τοξότες, μια εβδομάδα που ακόμη σας προστατεύει η Αφροδίτη, σας προστατεύει και ο Ερμής που είναι στην ορθή του πορεία, και αυτό σημαίνει ότι και εσείς μπορεί να έχετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να πείθετε έτσι πιο εύκολα τους άλλους συγγνώμη, στα θέματα που θέλετε, θα έχετε μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και γενικώς είναι μια καλή εβδομάδα και για να φροντίσετε την εμφάνισή σας, μια καλή εβδομάδα για οτιδήποτε αφορά πνευματική εργασία, σπουδές, δουλειά και στα ερωτικά. Κάτι και εκεί πέρα σας δίνει η Αφροδίτη που είναι στο ζώδιό σας. Πάμε να δούμε τους εγώκερους, που για εσάς είναι μια περίοδος με πολλή δουλειά και πολύ παρασκήνιο αυτή εδώ πέρα. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν και μυστικά κέρδη, να υπάρχουν και μυστικές συμφωνίες, γιατί αυτά συγγνώμη, ευνοούνται με την Αφροδίτη και τον Ερμή στον τοξότη. Ασχοληθείτε όμως και με θέματα υγείας, γιατί νομίζω ότι εκεί πέρα μπορείτε πραγματικά να κάνετε θαύματα σε ό,τι αφορά τη φυσική σας κατάσταση, αν δώσετε έτσι λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και τον φροντίσετε πιο πολύ. Για τους υβροχώους,
Καλή εβδομάδα αυτή. Σαφώς πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Παιδιά, θα πνίγω πάλι, συγγνώμη. Να φέρουμε ένα μπουκαλάκι νερό στην Άση. Να βγάλω εγώ μια γραμμούλα. Πιες το νεράκι σου. Πάρε λίγο το χρόνο σου. Εδώ είμαστε. Συγγνώμη, υδροχώρη. Περιμένετε. Και δώστε μου εμένα να βγάλω την πρώτη γραμμή με το καινούργιο πρόσωπο που έχουμε βάλει. Δώστε μου, παρακαλώ. Αυτά τα μάτια. Ποια είναι η κυρία είναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Το όνομά σου. Λία. Λία. Την ξέρεις την κυρία Λία. Ναι, νομίζω ότι είναι τραγουδίστρια και νομίζω ότι είναι η Θέλξη. Η Θέλξη δεν είναι, μου λένε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή τώρα. Ναι, δεν μου έχουν πει. Α, τώρα μόλις μου είπανε. Καμία σχέση, όχι. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ωραία. 2-10-43-3-10. Σιγά-σιγά και θα βγούμε. Είμαι έτοιμη. Εντάξει, πάμε. Πέρασε. Με κοιτάει ο υδροχός απέναντι. Και περιμένει, κατάλαβες. Λοιπόν, υδροχόη λοιπόν, καλύτερη εβδομάδα αυτή. Σαφώς τα πολύ δύσκολα είναι πίσω σας, δηλαδή στο προηγούμενο διάστημα. Και από εδώ και κάτω, σαφώς μπορείτε πιο άνετα να δουλέψετε πάνω στους στόχους σας. Να έχετε μεγαλύτερη στήριξη επίσης από συνεργάτες, από το περιβάλλον σας, αλλά και στον ερωτικό τομέα. Τώρα μπορείτε να κάνετε το καλύτερο. Είτε είστε δεσμευμένοι και θέλετε να έρθετε πιο κοντά στο τέρι σας, είτε ακόμη μπορεί να είστε στο ψάξιμο. Άρα κάτι να προκύψει, μια καινούρια γνωριμία, κάτι που να σας ενδιαφέρει ερωτικά. Και για τους ηχθείς, να πούμε ότι σαφώς μπαίνουν τα σοάρι στην Παρθένο, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αρχίζει να πιέζει. Εσείς που είστε γεννημένοι το Φεβρουάριο, θα νιώσετε μεγαλύτερη πίεση αυτήν εδώ την εβδομάδα. Και βέβαια με τους πλανήτες που είναι στον τοξότη, αυτή την περίοδο είναι όλα για την καριέρα, όλα για τα επαγγελματικά σας. Όμως, αν έχετε μία πρόταση, αν υπάρχει κάτι στα επαγγελματικά που θέλετε να συζητήσετε, κάντε το αυτή την εβδομάδα και πάρτε απόφαση αυτή την εβδομάδα. Μην το αφήσετε για αργότερα, γιατί μπορεί να αλλάξουν και να τροποποιηθούν πολλά στην πορεία. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολύ όμορφα τα νεάση μου. Λοιπόν, Θοδωρή μου, σου έρχομαι για την ταινία. Πού είναι ο Άλεξ? Ο Άλεξ? Okay, δεν πειράζει. Πάμε να ξεκινήσουμε, Θοδωρή. Πες μου πώς σου φάνηκε το έργο. Τι είσαι ντυμένο σήμερα, πουλάκι μου. Σημερινός κολυμπητής. Έλα, πέρασε κάθε στη Σοφία μου. Μπορώ να δώσουμε τη θέση σου, γιατί δεν έχουμε τώρα άλλο. Για πες, ρε, λοιπόν, Άλεξ. Κοίτα να δεις τώρα. Παιδιά, σήμερα είμαι θετισμένος. Πήγαμε τον Κουτσαγιανόπουλο να δω ταινία το πρωί. Μπράβο. Πήγαμε. Και ήσουν ιδιαίτερος εκδηλωτικός. Έτσι, κάποια στιγμή. 10 η ώρα. Σε μια σκηνή που δεν σ' άρεσε, άρχισε να λες όχι. Δεν είναι δυνατόν. Πού το φάγαν όλο. Τι γίνεται. Έχεις διαβάσει το βιβλίο και σου φάνηκε αλλιώς το έργο. Ναι, εννοείται, τα έχω διαβάσει τα βιβλία. Έτσι, μπράβο. Και το έργο τι, δεν μοιάζει με το βιβλίο? Μοιάζει το έργο με το βιβλίο. Απλά στο πρώτο μέρος έχει ελάχιστους διαλόγους, έχει πάρα πολύ εικόνα περιττή για μένα. Πολλά πλάνα. Πολύ επιφανειακό ρομαντισμό. Τι γίνεται λοιπόν? Το τέταρτο μέρος της τετραλογίας είναι ένα ογκώδες βιβλίο, σωστά? Καταρχήν το τρέλ ξεκινάει και λες επιτέλους παντρεύτηκαν αυτοί οι δύο. Επειδή όμως το κόψανε αυτό το βιβλίο σε δύο ταινίες, θα έπρεπε να γεμίσουν 4 συνολικά ώρες. Γιατί η πρώτη ταινία, αυτή που βλέπουμε τώρα και βγαίνει την Πέμπτη, η Χαραυγή το πρώτο μέρος, είναι 2 ώρες γεμάτες. Λοιπόν, για να συμβεί αυτό, την πρώτη ώρα δεν συμβαίνει τίποτα. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, τι βλέπεις την πρώτη ώρα της ταινίας? Πραγματικά. Παντρεύονται, ετοιμάζονται, γιατί εκεί τελειώνει η τρίτη ταινία. Ετοιμάζονται για τον γάμο. Τα πλάνα είναι πολύ ωραία και εκεί πέρα, μέσα στη λίμνη που φιλούνται, είναι πολύ τρε ρομαντικ. Δεν μπορώ. Άλλο πράγμα, Ελένη. Εντάξει, ρε παιδιά, εδώ οι άλλες τον ετοιμάζουν τον γάμο 6 μήνες, δεν σου πω και πιο πολύ. Αυτή μια ωρίτσα δηλαδή να μην τον ετοιμάζουν τον γάμο. Και είναι και βρικόλα και σωστά, να μην έχουν μια ιδιαίτερη προετοιμασία. Θοδωρή μου, θύμισε μου, ο πατέρας το ξέρει ότι ο γαμπρός είναι βρικόλακας? Όχι. Τι, βεβαίως και το ξέρει. Ο πατέρας της. Θα τσακωθεί και να πει δεν το ξέρει. Αφήστε τους λίγο να μιλήσουν, να καταλάβουν που το έχουν διαβάσει και το έχουν δει. Το ξέρει. Όχι, και γι' αυτό του κρύβουν μετά που λένε ότι έχουμε πάει και είμαι σε σπά στην Ελβετία και τέτοια. Κατάλαβε. Δεν το ξέρει. Το που είναι, μα δεν ξέρει, μα δεν τους βλέπει. Αφού είναι αστυνομικός, έχει βγάλει λόγο και λέει: εγώ τα ξέρω, τα βλέπω όλα. Ναι, δεν το ξέρει. Αυτή είναι η ειρωνία του. Θα τους κυνηγήσω και θα τους βρω. Εγώ νομίζω ότι το ξέρει. Δεν ξέρω. Εκεί το έχω καταλάβει από την αρχή. Ξέρει και τους λικάνθρωπους ποιοι είναι και τους βρικόλακες. Καταρχήν φαίνονται. Είναι διαφορετικοί. Και όλο το έργο είναι μια παραβολή επάνω στο πόσο μπορεί να γίνει επιμειξία, τι σημαίνει ρατσισμός, πόσο διαφορετικός μπορεί να πάει με κάποια άλλη εντός αγωγικών να γέλει. Όλο αυτό είναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι δύο λοιπόν που είδαμε στο τρέιλερ, ξαναλέω, εγώ δεν έχω την ταινία, δεν μας λέτε. Έχετε μείνει σε λεπτομέρειες. Τώρα θα μας τα πείτε. Μην τους διακόψει κανείς. Θέλω να καταλάβω το έργο. Πείτε μου κάτι, σε αυτή την ταινία είναι η πρώτη ερωτική επαφή, υποτίθεται? Γιατί είδαμε στο τρέιλερ ότι αυτή περιμένει παιδί. Ναι, λοιπόν. Βεβαίως. Σε όλο το βιβλίο, στα 3 πρώτα βιβλία, και εκείνη και εμείς μαζί της περιμένουμε πότε θα γίνει ερωτική πράξη. Ναι.
Και επιτέλους αυτός όμως τον προστατεύει γίνεται. Για κάποιο λόγο. Άρα δεν θα ήταν καλό να γίνει αυτό. Γιατί? Ναι, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός βρικόλακας και ναι. θα έχει πάρα πολλές ορέξεις και ορμές πάνω ναι. στο κρεβάτι. Τίποτα, είναι πολύ απλό. Όταν κάνουν σεξ θα τη δαγκώσει και θα την κάνει βρικόλακα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα τη δάγκωσε. Αυτό δεν μπορούμε να στο πούμε. Θα πούμε το στο παιδί, δεν ξέρω τι δάγκωσε. Θα πούμε το έργο. Όχι, ρε παιδί, το είδατε όμως εσείς. Το είδαμε. Δεν μας δείχνει πολύ όμως από το κρεβάτι. Εκνευρίστηκα και εκεί. Καλά, εντάξει, θα δούμε τη λεπτομέρεια του κρεβατιού. Είναι ταινία, παιδιά, αν θέλετε πολύ κρεβάτι. Πάντω δεν πήρα σεξ χωρίς να δαγκώσει γυναίκα. Να σου πω, το θέμα μετατοπίζεται από το αν θα τη δαγκώσει και θα γίνει βρικόλακα στο εάν το παιδί που θα γεννηθεί θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτήν. Και θα γεννηθεί ή βρικόλακας ή άνθρωπος. Γιατί είναι ναι. η ένωση ενός ανθρώπου και ενός βρικόλακα. Ναι. Δηλαδή πάει μέχρι τέρμα εκεί. Και τελειώνει, νομίζω, στον τοκετό. Αυτό το λέω γιατί τα βιβλία έχουν ήδη βγει και οποιοδήποτε μπορεί να διαβάσει έτσι. Και να καταλάβει έτσι, τι ακριβώς έχει γίνει. Απλώς να μην πούμε και εσύ όλο θα το. Θα μου πει τι διαφημίσει στη συνέχεια. Δεν ξέρω. Εμένα στη μαμά μου δεν τα λέω. Εγώ δεν είμαι μαμά σου. Στη μαμά σου να μην τα πει. Αντιθέτως, με σένα είχα πρόβλημα με την πρώτη ταινία που ουσιαστικά έριχνε, έκανε εισαγωγή όλων των χαρακτήρων μέσα σε ένα έτσι, μεγάλο δίσκο και δεν είχε ιδιαίτερο στυλ. Το δεύτερο είχε και δράση και ρομαντισμό, γι' αυτό μ' άρεσε, ήταν πιο πλήρης ταινία. Στην τρίτη πηγαίναμε για μια μεγάλη σκηνή στο φινάλε. Εντάξει, έγινε μια μάχη και τι έγινε. Η τρίτη ποια ήταν, ρε παιδιά, αυτή με τους λυκανθρώπους που τσακωνόντουσαν. Στα χιόνια. Στα χιόνια. Αυτή που τελείωσε στα χιόνια. Και αυτή, γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν μου είπε τίποτα. Άρα όλες τις έχω δει. Όλα τα έχεις δει, καλά είσαι. Άρα έχεις δει τρία και αυτό είναι το τέταρτο. Και εδώ η μία ώρα η πρώτη ήταν ατελείωτη, ήταν τόσο μακρόσυρτη που φαινόταν ότι ουσιαστικά γεμίζανε χρόνο και απαντούσαν μόνο στους φαν, αυτούς που ξέρουν τι θα γίνει ακριβώς σελίδα-σελίδα, λέξη-λέξη και θα πάνε να δούνε για να χαζέψουν αυτό το ζευγάρι πώς. Θα κοιταχτούν τι ακριβώς δεν θα πούν. Άντε σε περίπτωση που μιλήσουν να πούνε και κάτι, λίγο τα σκηνικά που θα κάνουν το μήνα του μέλητος. Και από ένα σημείο και έπειτα αρχίζει λίγο να μπαίνει, να δρομολογείται μια δράση που νομίζω ότι δεν δικαιολογείται στο δίωρο. Θες να δούμε το τρέιλερ και μετά... βέβαια θέλω, εγώ αγωρίες, το έχω δει σου, το τρέιλερ παίζει. Στον Άλεξ. Πάμε να το δούμε. You ready? Just don't let me fall down. Never. I, Edward Cullen, take you, Bella Swan, to love. To cherish. As long as we both shall live. This is how I'll remember you. Big cheeks, heartbeat. I think I'd be used to telling you goodbye by now. Best night of my existence. It's impossible. Whoa. The fetus is incompatible with your body. It's too strong and fast growing. It's crushing you from the inside out. You did this. I can't see Bella's future anymore. We don't know what they've bred. We have to protect the tribe before it's too late. You're the enemy now. Sam won't hesitate. You will be slaughtered. I'm starving you by the hour. I'm the one who'll lose you. You have to accept what is. You've given me no choice! Get ready. They're coming for Bella. They're not gonna touch her. If you kill her, you kill me! Δηλαδή, πού έμεινε το πρώτο μέρος, ρε παιδιά? Στον τοκετό σου είπαμε. Α, δεν το είδαμε το παιδί, δεν βγήκε. Ναι. Α, βγήκε ή δεν βγήκε? Βγήκε, βγήκε. Ζωντανό βγήκε. Ναι, ναι, ναι. Άλλος πεθαίνει μας. Τώρα τι να σου λέμε. Τι είπες εσύ, άλλος πεθαίνει? Ναι. Για λίγα λεπτά πεθαίνει κάποιος. Α, για λίγα λεπτά. Α, καταλάβαμε. Εντάξει. Δεν καταλάβαμε, αλλά δεν πειράζει. Εσένα πώς σου φάνηκε η ταινία? Εντάξει, σε αποζημιώνει στο τέλος, αλλά η πρώτη ώρα είναι πραγματικά λίγο. Δεν αντέχεις πάρα πολύ. Είναι πολύ σιωπή. Πολύ πλάνο.
Πολύ μακρόσυρτο. Και το έκανε ένα σκηνοθέτη που υποτίθεται ότι ήξερε λίγο την κίνηση, γιατί ο Μπιλ Κόντον, ο τέταρτο κατά σειρά διαφορετικό σκηνοθέτη. Γιατί του αλλάζουν κάθε φορά. Του αλλάζουν για να δώσουν, υποτίθεται, μια λίγο διαφορετική ματιά σε κάτι που έχει ένα υπόστρωμα. Έχει κάνει και τον Dream Girls και τον Gods and Monsters, δύο ταινίε πολύ διαφορετικέ και ενδιαφέρουσε. Έχει κάνει το σενάριο στο Σικάγο, δηλαδή ξέρει πώ να αλλάζει. Στο Σικάγο και στο Dream Girls η κίνηση ήταν. Υπερβολικά πολύ ίσω. Εδώ είναι. Πολύ αργά, πάρα πολύ αργά πάνε τα πράγματα. Δηλαδή, σαν παραγέμισμα μοιάζει πρώτη ώρα. Μάλιστα. Αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι θα γεμίσουν. Καλά, εννοείται. Φαν θα πάνε βέβαια τρέχοντας. Θα πάω να το ξαναδώ. Εσύ που το έχεις διαβάσει, όταν τέλειωσε το βιβλίο όλο, εσύ έμεινες ικανοποιημένος. Εσύ. Ναι. Έμεινες ικανοποιημένος. Πολύ χαρούμενος. Ωραία. Εντάξει, κυκλοφορεί και το βιβλίο, μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, δώστε μου τώρα λίγο και τη σύνδεσή μου. Για πάμε λίγο στο link, να γνωρίσουμε τι είναι η παιδική στέγη σήμερα. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και την Ζαχαρούλα Λεκάκη. Καλησπέρα, κυρία Λεκάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι η παιδική στέγη? Βεβαίως. Η παιδική στέγη, το Ίδρυμα η παιδική στέγη, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μέλος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, που στόχο του έχει να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους γονείς με το να φυλάσει και να εκπαιδεύει παιδάκια ηλικίας 6 μηνών έως και 5 ετών. Και μιλάμε πάντα για οικογένειες με χαμηλούς οικονομικούς πόρους. Ναι, και νομίζω όχι μόνο μητέρες οι οποίες εργάζονται, αλλά και γυναίκες οι οποίες είναι άνεργες, γυναίκες οι οποίες είναι κακοποιημένες και προσπαθούν. Ασφαλώς. Και αυτές οι περιπτώσεις ανήκουν στην οικογένειά μας. Μάλιστα. Η παιδική στέγη, από ό,τι ξέρω, έχει μια σύμβαση με το ΙΚΑ, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Ο τρόπος εισαγωγής των παιδιών που οι γονείς τους έχουν ασφάλιση του ΙΚΑ γίνεται πολύ απλά. Στα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ στην Αθήνα για τις παιδικές στέγες Αθηνών και αντίστοιχα στο ΙΚΑ του Πειραιά για τις παιδικές στέγες του Πειραιά, με μία έγγραφη αίτηση μπορούν να ζητήσουν να γραφούν τα παιδιά τους στις δικές μας στέγες. Ναι. Για τις γονείς που έχουν άλλο φορέα ασφάλισης μπορούν να έρθουν απευθείας στα γραφεία των παιδικών σταθμών. Μάλιστα. Τι παρέχετε εκεί στο παιδί? Εδώ οι παιδικές στέγες λειτουργούν ως βρεφονηπιακοί σταθμοί. Καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 4 παρέχουμε επαρκή και θρεπτικά γεύματα εγκεγκριμένα και επιλεγμένα από διατροφολόγο. Συνεργαζόμαστε με παιδίατρο, έχουμε μεγάλες αίθουσες, μεγάλους αύλους χώρους, δικές μας κτηριακές εγκαταστάσεις, άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους έχοντας εμπιστοσύνη στα χέρια μας και πηγαίνουν στη δουλειά τους χωρίς άγχος, ξέρουν ότι θα περάσουν καλά και κυρίως θα προετοιμαστούν πολύ καλά και για το σχολείο τους αργότερα. Έχουμε συνεργάτη για θεατρικό παιχνίδι, εκπαιδευτική σύμβουλο. Πόσες ώρες κατά την ημέρα τα παιδιά εκεί? Από τις 7 μέχρι στις 4 καθημερινά. Κοιμούνται εδώ, τρώνε, κοιμούνται κανονικά. Πόσες παιδικές στέγες υπάρχουν στο νομό Αττικής και αν υπάρχουν και σε άλλες πόλεις? Υπάρχουν 5 στέγες στο νομό Αττικής μόνο. 3 στην περιοχή Αθηνών και 2 στην περιοχή του Πειραιά. Μάλιστα. Η μητέρα πώς μπορεί να στηριχθεί, μια μητέρα που βιώνει προβλήματα? Κοιτάξτε, η μητέρα μπορεί καταρχήν να εργαστεί και να αφήσει το παιδάκι της σε ένα ασφαλές μέρος, έχοντας χαμηλούς οικονομικούς πόρους, διότι η συμμετοχή από το ΙΚΑ είναι πολύ σημαντική. Δεύτερον, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι εδώ στο χώρο μας το παιδάκι της θα λάβει ανεβασμένο επίπεδο εκπαίδευση. Εάν έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα, μπορεί να απευθυνθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ορισμένες περιπτώσεις, όπως τις περιπτώσεις του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τις εξυπηρετούμε δωρεάν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε το κανάλι σας για την πρωτοβουλία να προβάλλει το έργο μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Λοιπόν, πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις τρέχοντας. Ο Γιώργος Θεοφάνος που του είχα στείλει το περίεργο μήνυμα στο Twitter και όχι τίποτα άλλο. Ακόμα σήμερα μου γράφουν γιατί έλεγα σε λίγο Γιώργος Θεοφάνος στην εκπομπή και μου λέγανε Ελένη, μην μας το λες έτσι, να μας λες στο κρεβάτι ο Γιώργος Θεοφάνος. Έχω γίνει διεθνός ρεζίλη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εδώ είναι ευτυχώς, τον βλέπω απέναντί μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί του. Ναι, στο κρεβάτι με τον Γιώργο Θεοφάνος.